Μαρίνα, θέλω να μου πεις σε 2 λόγια για το σημερινό αφιέρωμα που είναι στους παιδαγωγούς και στα παιδιά. Τι θα δούμε σήμερα? Καταρχήν να σας πω ότι έχουμε 3 διαφορετικά σεμινάρια. Το σημερινό του Σαββάτου είναι που αφορά γονέους και οι εκπαιδευτικοί βέβαια σαν γονείς, και σήμερα το απόγευμα θα γίνει για τους εκπαιδευτικούς. Αύριο το πρωί θα γίνει για τους γονιούς πάλι, όμως λόγω μεγάλης ζήτησης επεκτείναμε τα σεμινάρια μας, τα βιωματικά σεμινάρια, γιατί δεν είναι σεμινάρια. Μην φαντάζεται ο κόσμος ότι θα έρθει, θα κάτσει και θα ακούσει. Θα έρθει εδώ και θα παίξει, γιατί ήρθαμε για να παίξουμε. Μέσα από το παιχνίδι θα βγουν συμπεράσματα και θα κάνουμε την τελική θεματολογία στο τέλος κάθε σεμιναρίου, και θα έχουμε και όλο αυτό το γενικό πλάνο της κυρίας Γογό Παπαδοπούλου, που είναι η εκπαιδεύτρια, που να σας πω εδώ, να κάνω μια παρένθεση, είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την κοινότητα, και έχει έρθει κοντά μας με μεγάλη ευχαρίστηση, και αυτή τη στιγμή μέσα παίζει με όλους τους γονιούς. Κάναμε επέκταση λοιπόν και κάνουμε επανάληψη των σεμιναρίων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Το σεμινάριο το σημερινό θα το κάνουμε αύριο το μεσημέρι, επαναληπτικό από τις 2 μέχρι Για όσους δεν τις μπόρεσαν 5. να έρθουν σήμερα. Δεν είναι απόλυτο, γιατί μπορεί και ο γονιός που του άρεσε αυτό σήμερα να το ξαναπαρακολουθήσει αύριο, γιατί κάθε φορά που το παρακολουθείς, κάθε φορά που παίζεις, δημιουργείς και άλλη εντύπωση και παίρνεις άλλα βιώματα. Αυτή είναι και η ουσία, άλλωστε. Τι θα αποκομίσουν οι γονείς στα Οι σεμινάρια γονείς αυτά? τι θα αποκομίσουμε. Ήδη, στο μισάωρο που έχει αρχίσει, έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα, που είναι πώς πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί μας να διαβάζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί εμείς πρέπει να μάθουμε τον τρόπο και όχι το παιδί. Μέσα από εμάς δηλαδή θα μάθει το παιδί τον τρόπο, το σωστό για να διαβάζει. Να σας πω λοιπόν ότι το αυριανό το πρωινό, τη θεματολογία του πρωινού του σεμιναρίου, θα γίνει αύριο επαναληπτικό το απόγευμα 5 με 9, αν δεν κάνω λάθος, ή 5.30 με 9. 5.30 με 9 είναι το σεμινάριο, 5.30 με 9. Και των εκπαιδευτικών το σεμινάριο, που είναι σήμερα το απόγευμα, θα γίνει επαναληπτικό τη Δευτέρα το απόγευμα. 5.30 με 9 πάλι. Τα 3 τελευταία επαναληπτικά θα είναι ανοιχτά, αλλά θα θέλαμε όσοι το κλείσουν να πάρουν ένα τηλέφωνο, να πάνε στο τελεία και φάφλα και να δηλώνουν τις συμμετοχές τους, γιατί ήδη σήμερα βρεθήκαμε λίγο σε δύσκολη θέση, γιατί είμαστε πάνω από το όριο που μας είχε θέσει η κυρία Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, καλή Ευχαριστούμε πολύ. επιτυχία. Να πει και η Αναστασία, όμως, να σας Βεβαίως. πω λίγο. Να πει και η Αναστασία, που έχει βιώσει σαν καθηγήτρια την Κοκκό Παπαδοπούλου, λίγα για την εκπαιδεύτρια. 2 λόγια λοιπόν, Αναστασία. Καλημέρα. Καλημέρα. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι από την επιστημονική κοινότητα του παιδιού. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη, καταρχήν σαν άνθρωπος και δεύτερον σαν εκπαιδεύτρια. Μπορείτε να πάρετε και κάποια πλάνα, θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Ήταν παλιά μου δασκάλα, καθηγήτρια, και τώρα έχει έρθει σαν συνεργάτηδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πόσο σημαντικά είναι τα σεμινάρια αυτά που πραγματοποιούνται για τους παιδαγωγούς αλλά και για τους γονείς γενικά? Είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί καταρχήν δεν είναι μία ομιλία, δεν είναι θεωρητικό. Είναι οτιδήποτε λένε γίνεται στην πράξη, γίνεται με παιχνίδι. Συνειδητοποιούν οι γονείς ότι υπάρχει και άλλος τρόπος από τον κλασικό τρόπο διαβάσματος, και δεν βοηθάει μόνο στο διάβασμα, αλλά και στη γενικότερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Οπότε οι γονείς, όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα, είναι το πρωί. Όσοι δεν μπορέσαν να έρθουν σήμερα το απόγευμα, ας πούμε για τα επαναληπτικά, γιατί ναι, ούτως ή άλλως οι θέσεις έχουν κλείσει, έχουμε υπερβεί το. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον δηλαδή. Μεγάλο ενδιαφέρον. Τα επαναληπτικά λοιπόν είναι Κυριακή, αύριο δηλαδή, 2 με 5.30, είναι το σεμινάριο που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, το πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στο διάβασμα χωρίς διάβασμα. Την Κυριακή το απόγευμα, 5.30 με 9,
θα γίνει επανάληψη του δεύτερου σεμιναρίου που αφορά στους γονείς, που είναι πώς μπορώ να κάνω το παιδί μου αυτόνομο και ανεξάρτητο. Και τη Δευτέρα το απόγευμα 5.30 με 9 θα γίνει μια επανάληψη στο σεμινάριο που αφορά στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.